Φίλες και φίλοι, με όσο πιο μελανά χρώματα προσπαθήσει κανείς να περιγράψει την κατάσταση που υπάρχει στους εργασιακούς χώρους, δεν θα τα καταφέρει, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή και αμήλικτη. Ίσως βέβαια να μην έχουν πολύ σημασία οι περιγραφές. Δεν είναι άλλωστε αυτό που λείπει σήμερα, γιατί οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την κατάσταση, τη ζουν καθημερινά στο πετσί τους. Αυτό άλλωστε είναι και το εύκολο που μπορεί να κάνουν όλοι από τις κυβερνητικές πολιτικές δυνάμεις και τις επίδοξες που θέλουν να κυβερνήσουν, μέχρι τις συνδικαλιστικές τους δυνάμεις στο εργατικό κίνημα. Γνωρίζουν και αυτοί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Προβάλλουν όμως ως λύση την πολιτική που τα δημιούργησε. Πλασάρουν ως καινούριο ό,τι πιο παλιό και σάπιο υπάρχει. Βαφτίζουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ως δικό μας συμφέρον. Την αύξηση των κερδών τους ως πηγή της ευτυχίας μας. Όμως εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αυξάνουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματίες παρά μόνο από την ένταση της δικής μας εκμετάλλευσης. Ξέρουμε ότι όλοι όσοι λένε πως έχουν βρει τον τρόπο την ώρα που θα πλωτίζουν τα αφεντικά μας να ζούμε κι εμείς καλύτερα απλώς περιγράφουν ένα παραμύθι που δεν θα έχει όμως τον επίλογο «ζήσαμε εμείς καλά κι αυτοί καλύτερα». Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανάγκη τον ανούρισμα αυτού του παραμυθιού. Οι κομμουνιστές ξέρουν πολύ καλά ότι ο λαός μόνο από το δικό του αγώνα μπορεί να ανασάνει, να βγει στο ξέφωτο. Ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι μόνο άνθρωποι που γεμίζει η ζωή δική τους και των οικογενειών τους με βάσανα. Είναι ταυτόχρονα οι άνθρωποι που μπορούν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Να πάρουν σβάρνα τους εκμεταλλευτές, εκμεταλλευτές τους, το κράτος, τα κόμματα τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό το κράτος δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκό. Ο χαρακτήρας του δεν αλλάζει από το ποιο κόμμα είναι στην κυβέρνηση. Ό,τι πρόσημο και αν έχουν, διαχειρίζονται τις υποθέσεις του με γνώμονα πώς θα είναι πιο ισχυρό, πώς θα είναι πιο αυταρχικό απέναντι στο λαό. Προερχόμενος από το χώρο των ΟΤΑ, δύο από τα σημαντικά ζητήματα που ταλανίζουν τη συνδικαλιστική δράση είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και οι ευέλικτε εργασιακέ σχέσει. Υπάρχει πράγματι ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργαζομένων και συνδικαλιστών για αυτά τα θέματα, αλλά παράλληλα υπάρχουν και συγχύσει, όπω υπάρχει και περιορισμένη πολιτική ορατότητα. Αν πρόκειται δηλαδή για πολιτικέ, παραδείγματο χάρη, μόνο δεξιών δημάρχων, ή αν θέλουν του συμβασιούχου για εκλογική πελατεία, ή ακόμη αν πάλι είναι για το γενικά δημόσιο χαρακτήρα ή αν η μόνιμη δουλειά είναι τελικά και η απόλυτη λύση, αποσυνδεμένη όμως από το γενικότερο εργασιακό περιβάλλον. Σε αυτά τα θέματα η ανάλυση του ΚΚΕ είναι ο καλύτερος πολιτικός οδηγός δράσης που ξεκαθαρίζει και το τοπίο. Στην ανάλυση του κόμματος για την ευρωπαϊκή στρατηγική του κεφαλαίου μπορεί κανείς να βρει τις πηγές όλων των εφαρμοζόμενων πολιτικών στου Δήμου στους Δήμους της χώρας, αλλά και γενικότερη σύνδεση των πολιτικών που σχετίζονται με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Σε αυτή τη βάση πολιτικής ανάλυσης βρίσκει κανείς και την πολιτική του θέση δράσης μέσα στο κίνημα. Τη στρατηγική και τη γραμμή πάλης και αντιπαράθεσης με δυνάμεις και ιδεολογήματα που σου παρουσιάζουν εκτός των άλλων το ψίχουλο για παντεσπάνη και την επαιτία για κατάκτηση. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι υποτιμούμε μικρές νίκες και κατακτήσεις του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που εμείς πάνω σε αυτές όμως οικοδομούμε το μέτωπο πάλι απέναντι στην καρδιά των προβλημάτων. Και η δική μου επιλογή έχει αυτή τη βάση. Μαζί με το ΚΚΕ στους δρόμους του αγώνα και της ανατροπής. Γιατί πράγματι, όπως αναφέρεται και στο κάλεσμα και διατύπωσε με σαφήνεια και στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί ότι η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης θα έχει συνέχεια και διάρκεια δίνοντας νικηφόρα προοπτική και αυτό το έχει αποδείξει διαχρονικά με τους αγώνες και τις θέσεις του. Το σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα του κόμματος μπορεί να δώσει διέξοδο στους σημερινούς αγώνες για όλα τα εργατικά λαϊκά προβλήματα, να θέσει τις προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις σε αυτά. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ πρωτοστατούν για να αγκαλιάσει ο δρόμος του αγώνα όλο και περισσότερους. Το ποτάμι να γίνει ακόμα και ο πλατή και ορμητικό και μέσα από τα διάφορα μέτωπα δείχνουν τις δυνατότητες του σοσιαλισμού και τις δυνατότητες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην Ελλάδα. Δίνουν καθημερινά ιδεολογικοπολιτικές μάχες με τις συμβασμένες αντιλήψεις που διακυρίζουν, διακυρίσουν ότι δεν υπάρχει διέξοδος από το σημερινό καπιταλιστικό βάλκο, βάλτο της ανασφάλειας και της εκμετάλλευσης και που μας καλούν να επιλέξουμε τη δίθεν πιο ανώδυνη μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου του δίθεν εξανθρωπισμού του καπιταλισμού, του δι... της δίθεν μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μπροστά στη λησαλέα επίδεση του κεφαλαίου και των κυβερνητικών εκπροσώπων του να αφανίσουν το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα, να, φημώσουν φων... φω... τη φωνή αντίδρασης και αντίστασης των πρωτοπόρων αγωνιστικών συνδικάτων, γιατί εκεί στοχεύει το έκτρομα Χατζηδάκη και όχι στις συμβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίε της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΔ ή της ΠΟΕΟΤΑ, χρειάζεται οργάνωση και δράση. Για να βάλουμε τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων στο προσκήνιο, για δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια, στο προσκλητήριο αγωνιστικής συμπόρευσης με ελπίδα και προεπτική του ΚΚΕ δηλώνουμε παρόν.